περισσότερο το έμπρεξη. Δηλαδή το πρόβλημα του χρηματολογίου δεν είναι τεχνικό ή δεν είναι μόνο τεχνικό. Είναι κυρίως νομικό. Και αν δεν λυθεί το νομικό πρόβλημα, 100 εξειδικευμένα γραφεία να βάλεις, που μόνο εξειδικευμένα γραφεία μπορεί να το κάνουν. Πρώτα απ' όλα τα παιδάκια που έχουν τελειώσει θεολόγοι, γυμναστές, φυσικοί, να κάνουν μεταγραφή στο χρηματολόγιο και τοπογραφικά. Αυτό είναι αστείο πράγμα που το λέει και κακώς το λέει. Και επειδή θεωρώ ότι είναι ασυφής άνθρωπος, κακώς κάτι λέει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι κυρίως νομικό και νομοθετικό. Και ποιο είναι, θα σας το πω, γιατί φαντάζομαι το ξέρετε. Από το χρηματολογικό καταστατικό και το χάρτη που σας λέω ότι αλλά το δέχτηκε το ελληνικό κράτος, το βάρος μπαίνει στο ακίνητο. Δηλαδή, έχεις ένα ακίνητο και βάζεις μια υποθήκη εκεί. Όταν λοιπόν αυτό ξαφνικά κόβεται σε κομμάτια, γίνεται οικόπεδο και αποκτά άλλες μερίδες και μέσα στο ίδιο οικόπεδο μπαίνει και κάποιος άλλος που του το δίνει ως αποζημίωση, το ερώτημα είναι αυτός θα πάρει οικόπεδο με βάρος. Αυτό λοιπόν, αν δεν λυθεί νομοθετικά, όσα τα δημογραφικά, όσα χρηματολογικά, σας είπα το πιο απλό, όσα χρηματολογικά και να γίνουν, δεν λύνεται με τίποτα. Και οι περισσότεροι πατεράδες μας εμείς, βάλαμε κάποια οικόπεδα που είχαμε εκτός σχεδίου χωράφια ως υποθήκη για να χτίσουμε ένα σπίτι μέσα στο παλιό σχέδιο πόλεως ή να πάρουμε κάποιο δάνειο να κάνουμε τη δουλειά μας. Και σήμερα αυτό βρίσκεται αρχική ιδιοκτησία Μανώλης Γαμπιεράκης, νέα ιδιοκτησία Πασχάλης Βρακίδης μέσα εκεί και να έχει το βάρος του ακινήτου του Μανώλη. Και δεν μπορεί να μεταγραφεί και δεν μπορεί να προχωρήσει. Αν δεν λυθεί λοιπόν και αν δεν βρεθεί νομοθετική φόρμουλα και αν δεν στελεχωθεί με νομικούς το χρηματολόγιο που τώρα. Με την αποχώρηση τη κυρία Παπαχρήστου, η οποία ευτυχώς που υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια και το κρατούσε σε ένα επίπεδο, και τώρα κάνουν αγωνία, αλλά ήταν νομικός όμως και τώρα παλεύουν τα παιδιά μέσα εκεί. Η κυρία Παπαχρήστου όμως ήταν νομικός και μπορούσε να ξέρει πέντε πράγματα και να δίνει λύσεις. Η οικοδομή λοιπόν θέλει στήριξη. Ποια στήριξη όμως ήταν το κόστος μεταφοράς είναι τεράστιο. Και όταν το υλικό έρχεται στην ΚΟ, ο Νίκος το ξέρει, που κάνει αγωγή, το ξέρετε, υπερδιπλάσιο και υπερτριπλάσιο από την υπόλοιπη χώρα. Έλεγε σε ένα δημοτικό συμβούλιο, όταν είμαστε στη Δημοτική Αρχή, ο Γιώργος ο Σπύρου ως επιχειρηματίας και για τα μεταφορικά, ότι πιο φθηνά του στοιχίζει να φέρει δύο κοντένερ από την Ισπανία στην Πειραιά παρά από τον Πειραιά στην Ελλάδα. Πιο φθηνά τα κοντένερ από την Ισπανία στην Πειραιά παρά από τον Πειραιά στην Ελλάδα. Και εδώ θα πρέπει, εδώ θα πρέπει να μνημονεύσω, μια και το είπε αγαπητέ Γιώργο, για τα περί νησιωτικότητας. Τον αείμνηστο φίλο και συνάδελφο πρώην δήμαρχο Τύλου, τον αείμνηστο, τον Αλιφέρη του Τάσο, ο οποίος έδινε μάχες και στην τοπική ένωση και στην κεντρική ένωση δήμων και κοινοτήτων, αλλά και τον Μπενέντο τον Σπύρο, από τον Σπύρο από τους Λιψούς, ως δήμαρχοι μικρών νησιωτικών δήμων, έδιναν μάχη για το μεταφορικό ισοδύναμο και την νησιωτικότητα. Ήταν ομοιρικές οι μάχες του Αλιφέρη και στην κεντρική ένωση και στην τοπική ένωση. Και λυπάμαι γιατί. Στην τελευταία τροποποίηση του συντάγματος πριν από μερικά χρόνια, περιλαμβάνεται ίσως το 111 μου φαίνεται άρθρο, σε κάποιο από τα 111 μου φαίνεται, κάποιο από τα άρθρο, σε 111 μου φαίνεται. Περιλαμβάνεται ειδικός όρος για την νησιωτικότητα. Ότι αυτό το κράτος, όταν νομοθετεί, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις ειδικές συνθήκες των νησιών. Έβρεπε ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Και είναι διαχρονική ευθύνη. Από τότε που έγινε η τροποποίηση του συντάγματος μέχρι τώρα, διαχρονική ευθύνη. Τότε κανείς δεν εφαρμόζει την νησιωτικότητα. Ερχόμαστε τώρα στην πολιτική για τον τουρισμό και να ολοκληρώσω με αυτό για να μην μιλώσω να ξέχασα κάτι. Η πολιτική για τον τουρισμό, όπως σας είπα, δεν είναι μόνο η διαφήμιση, αλλά είναι και μια σειρά δράσεων που στηρίζουν αυτό το προϊόν. Βρεθήκαμε σε μια πολύ ευχάριστη θέση όταν με πρωτοβουλία ανθρώπων του τέλους Δήμου Ρακλειδών και του ΕΒΕΔ, το οποίο μπήκε αμέσως, γιατί αμέσως ανελήφθηκε το ΕΒΕΔ στη σημασία της υπόθεσης, στο παιχνίδι με τις εταιρείες χαμηλού κόστους για να μην αναφερόμαστε μόνο σε μία εταιρεία. Όμως αυτή ήταν η πρώτη και ίσως η μεγαλύτερη του αντικειμένου, η οποία μπήκε στο παιχνίδι. Πολύ γρήγορα και οι τρεις Δήμοι πήραμε αποφάσεις και με τη συνεργασία της ΔΕΤΑΠ τα λεφτά ως προβολή πήγαν εκεί. Είχαμε και εξακολουθούμε μια διαφωνία στο αυτό το καταστατικό μόρφωμα που λέγεται Ελληνική Φορέα στο Λιβύο. Το είπα και χθες στους ξενοδόχους. Από το 2006 οι Δήμοι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά. Το ίδιο πρόβλημα έχει και ο Πρωτούρ τώρα. Για το πώς παίρνουν τα λεφτά. Το ίδιο πρόβλημα θα έχουμε και εμείς αν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε αυτό το πράγμα. Η νομοθεσία λοιπόν δεν επιτρέπει αυτή τη συμμετοχή. Ο Ελληνικός Φορέας έχει και μια ημερομηνία λήξεως και πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Να αντιληφθούμε κάποια στιγμή όλοι και εμείς που είμαστε στο τραπέζι
και κάποιοι που δεν είναι εδώ γιατί είναι σε άλλους χώρους κλπ. Ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να προχωρήσει νομικά, αλλά δεν μπορεί να του δώσει λεφτά. Εκτός και αν το θέλει, να είναι το προκάλεμα και να λες, παιδιά, εγώ δίνω λεφτά, όπως είπαν τελευταία δημοτική αρχή, αλλά μου το κόβει ο επίτροπος. Δεν ξέρετε, αυτή είναι η δικαιολογία. Μια ο Κυρίτσης φταίει που κάνει ενστάσεις, μια ο επίτροπος κόβει, μια ο Καλλικράτης, μια. Όλα αυτά είναι δικαιολογίες, αλλά με προφάσεις είναι αμαρτίες. Ο επίτροπος δεν κόβει καταστατικά. Ο επίτροπος βλέπει εντάλματα και λέει, είναι σύνομο το ένταλμα. Είναι. Υπογράφει, το στέλνει. Δεν είναι σύνομο το ένταλμα. Δεν το στέλνω, δεν το υπογράφω. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να διοχετεύσει λεφτά στον ενιαίο φορέα. Κάπου πρέπει να διοχετεύσει για να επενδυθούν στον τουρισμό. Εμείς είχαμε πει, όταν κάναμε την πρόταση να καταργηθεί ο ενιαίος φορέας, ότι θα μπορούσε η Μαρίνα να ονομαστεί ανώνυμη εταιρεία ανάπτυξης τουριστικού λιμένα και προβολής δισκό, μέσα σε αυτή να αναπτυχθεί το διοικητικό συμβούλιο και να μπουν όλοι οι εκπρόσωποι που υπάρχουν στον ενιαίο φορέα. Δεν μπορούσε να μπει βέβαια η περιφέρεια, μα και τότε που ήταν έδινε. Και τώρα που είναι δίνει, το ΕΒΕ δεν έδινε και ο Δήμος και η Δήμη έδινε. Τι δίνανε. Λοιπόν, να μπουν λοιπόν μέσα εκεί και από εκεί να κάνουμε διοίκηση και προβολή της ΚΟ. Όπου αποδεχτήκαμε χθες και το λέω και εδώ ξανά, την πρόταση που έκανε η Ένωση Ξενοδόχων και ήταν πολύ σωστή. 4 χρόνια δυστυχώς δεν την είχα ακούσει καθόλου, δεν την είπε κανένας και δεν μπορούσα να τη φανταστώ κι εγώ. Να δημιουργηθεί επίσης σε αυτό το νοδικό χάρτη, να είναι μια δέσμευση ότι στο Δήμο θα δημιουργηθεί γραφείο οργανωμένο και στελεχωμένο από υπαλλήλους που έχουν γνώση με τον τουρισμό, αν χρειαστεί να πάρουμε και υπαλλήλους που έχουν σχέση με τον τουρισμό, οι οποίοι θα είναι μόνιμοι κατά τον πρότυπο του μόνιμου υφυπουργού που υπάρχουν οι προτάσεις για να μην αλλάζουν κάθε φορά που αλλάζουν πολιτικές και αυτοί να είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν μια πολιτική προβολής παντού, όπου υπάρχει και όπου κινείται άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη. Με στοχευμένες δράσεις. Λέγεται αυτή η δράση, η παρουσία όπως πήγαμε για πρώτη φορά στο Όσλο, στον αθλητικό τουρισμό, πήγαμε μια αντιπροσωπεία για πρώτη φορά, πήραμε μυρωδιά τι γίνεται και μετά δεν είμαστε δημοτική αρχή και δεν ξαναπήγαν. Είναι η προβολή το μέσο του λιμενικού ταμείου που τη συνεχίζουν σήμερα και πολύ καλά κάνουν και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πληρώνουμε τη συμμετοχή μας στις εταιρείες που συμμετέχουμε. Γιατί και εκεί μέσα γίνεται διαφήμιση, γιατί και εκεί μέσα μπαίνει stand disco και εκεί φαινόμαστε όλοι και κάνουμε διαφήμιση. Είναι μέσω του ΕΒΕΔ που μπορούμε να προτείνει στο Δήμο μια δράση και να την προχωρήσουμε. Αυτά πρέπει να κλείσουν τώρα, γιατί οι καιροί δεν περιμένουν και πρέπει πριν πιάσουμε τον πάτο εμείς να είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε το άλλο μετά. Άρα λοιπόν η προσπάθεια με τη Ryanair για μένα ήταν μια, θα το πω χοντρά, ψιλοαπάτη, για να μην πω χοντρή, απάτη από πλευράς Δημάρχου. Ήταν λάθος να λέει μετά από 2 χρόνια συζητήσεων δημοτικής αρχής ότι δεν ήξερε. Και εν πάση περιπτώσει αυτό το συμβόλαιο είναι πια κρατικό μυστικό και δεν μπορεί να το δει κανένας. Εμείς τότε που κάναμε τη δετά από τα συμβόλαια μας τα στείλαμε, τα είδαμε, κάναμε τις παρατηρήσεις μας, τώρα είναι κρατικό μυστικό αυτό. Πού είναι αυτό το μυστικό που το κρατάνε 7 στράκι στο και δεν μπορούσε ο ένας αντιδήμαρχος νομικός και πήγε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επίσης νομικός να το συζητήσουν. Καλή και 2 και 6. Αλλά ούτε καν στις δημοτικές παρατάξεις δεν το δώσαν να πούμε τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή εκπλήσωμε όταν λένε «Α, δεν ήξερα ξαφνικά, μου είπαν πρέπει να υπογράψω, θα δώσω λεφτά να τα δώσει τα λεφτά». Χτες σου το είπαν, προχτές έπρεπε να έχεις δώσει τα λεφτά. Να βρεις τρόπο να τα δώσεις. Και οι τρόποι υπάρχουν πολλοί και τους ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, παλαιότερος από μένα είναι στις δημοτικά πράγματα. Πρέπει να τα έχεις δώσει τα λεφτά. Γιατί είναι αμαρτία να λέμε για 160.000 και συμφωνώ με τον Δημήτρη, να ξεφτιλιζόμαστε και να διασυρώμαστε σαν νησί ότι δεν είμαστε καλοί συνομιλητές. Σκληρή η διαπραγμάτευση με μια εταιρεία γίγαντας. Η μεγαλύτερη του είδους. 70 εκατομμύρια κόσμο διακινεί τον χρόνο και δεν θα παίξει τα συμφέροντά της για την ΚΟ. Ούτε βέβαια θα διαφερθεί αν του χρόνου βρεθεί κάποιος άλλος προορισμός και της βάλει 150.000 να πει πάω εκεί. Και εμείς ο στόχος δεν είναι το καλοκαίρι, δεν πρέπει να είναι το καλοκαίρι μόνο, αλλά η επιμήκυνση της περίοδου. Η προσπάθεια που έγινε τότε έγινε με τη δέσμευση ότι θα πετούν μέχρι τέλη Νοεμβρίου, που φαίνεται 12 μήνες. 12 μήνες. Και βεβαίως πετούσαν, εντάξει δεν είχαν πληρότητα, αλλά επειδή είχαν υπογράψει το συμβόλαιο δεν το θέτησαν. Μόλις έληξε το συμβόλαιο, λέει παιδιά, νέο συμβόλαιο. Όχι, μόλις έληξε. Πριν. Πριν λήξει. Εντάξει, θέλανε τις ειδήσεις. Λοιπόν, οφείλουμε λοιπόν κάποια πράγματα να ξεκαθαρίσουμε. Και όχι μόνο αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά και οι άλλες εταιρείες χαμηλού κόστους. Είτε EasyJet λέγεται, είτε Condor λέγεται, είτε ξέρω εγώ τι λέγεται, πρέπει να βρεθούν. Γιατί μου έλεγε προχτές ένας φίλος ο οποίος ταξίδευε
σε εσωτερικό ταξίδι στην Ιταλία, σε εσωτερικό ταξίδι που έχουν απελευθερωθεί οι αεροπορικές μεταφορές με την Ryanair. Και μέσα είχε διαφήμιση στο αεροπλάνο, το οποίο προφανώς είχε κάνει άλλη πτήση και πέρασε από εκεί, πόλης του. Πού είχατε πάει 20 ένα συνέδριο των Μαριτών, στην Μπρόβνη, πώς την επαναλαμβάνω, στην Κροατία. Στην Κροατία. Γιατί οι αγορές που μπαίνουν παιδιά στη μέση είναι πάρα πολλές και ο καθένας επενδύει. Και εσύ να μπαίνεις στο αεροπλάνο και βλέπεις το Κροατία και την πόλη από κάτω, όπως εάν το μπαίνει στο μυαλό σου, το παίρνει. Δεν είναι μόνο το να φέρει κόσμο. Και ο κόσμος αυτός, η αύξηση, είναι αυτό που είπε ο Πασχάλης. Είναι δηλαδή οι επιπλέον άνθρωποι που έφερε η Ryanair. Η μεγάλη tour operator που επίσης είναι χρήσιμη στην ΚΟ και πρέπει να μην βρισκόμαστε σε κόντρα, και είναι λάθος να βρισκόμαστε σε κόντρα και με αυτές τις επιχειρήσεις, και δεν πρέπει να βρισκόμαστε, έχουμε αντιθέσεις με τους μεγάλους tour operator. Όλους τους χρειαζόμαστε και χρειαζόμαστε μια ισορροπία όμως. Μια ισορροπία. Η ισορροπία πρέπει να επέλθει και να επέλθει και γρήγορα. Διαφορετικά θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Σας το λέω ότι η απαξίωση ως συνομιλητή σε μια κουβέντα μπορεί να γυρίσει από στόμα σε στόμα μεταξύ των επιχειρήσεων και ξέρετε αυτό μπορεί και για μαύρη διαφήμιση της ΚΟ να πετάνε λάσπη δεξιά και αριστερά. Και είναι λάθος. Είναι λάθος να γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να κλείσει γρήγορα και εύχομαι να κλείσει γρήγορα. Χθες το είπα λίγο χοντρά στους ξενοδόχους ότι παρακαλούμε όταν πηγαίνουν στην εκκλησία να τους εφοδίσουν οι Θεός να το κλείσουν. Πρέπει να κλείσει αυτή η ιστορία, να γίνει αυτή η δουλειά. Δεν γίνεται να μην γίνει. Δεν γίνεται να μην γίνει. Θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν. Παραεμπόριο. Το είπα πριν, αλλά θα ήθελα να κάνω μια σημείωση που την ξέχασα προηγουμένως. Πώς να στηριχτεί το εμπόριο όταν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του εμπορίου στο νησί είναι ο Δήμος της ΚΟ και χρωστά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μικρές επιχειρήσεις από τις οποίες με διαγωνισμούς παίρνει υλικά, μικροεργαλεία, συντηρήσεις αυτοκινήτων, οικοδομικά υλικά και αναγκάζουν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα διοικητικά δικαστήρια να βάζουν διαδικές προβλήσεις για να πάρουν τα λεφτά.